Σας ευχαριστήσω που έχετε την υπομονή και βρίσκεστε ακόμη μέσα στην αίθουσα. Και να εκφράσω βέβαια παράλληλα και τη λύπη μου ότι μέσα με μια τέτοια ενδιαφέρουσα ημερίδα λείπουν τα πιο βασικά στοιχεία της κοινωνίας μας, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς. Και λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί είμαι και εγώ εκπαιδευτικός. Λοιπόν, στο γενικό πλαίσιο της παραβατικής συμπεριφοράς των νέων συμβάλλουν μια σειρά παραγόντων. Καθοριστικό ρόλο έχει η οικογένεια και το σχολείο. Οι εισηγητές μας θα αναφερθούν στον τομέα αυτό και θα τον αναπτύξουν. Παρακαλώ την κυρία Βαβέτση, είναι σύμβουλος προσχολικής ηλικίας, μαζί με τον κύριο Καρατάσκη, ο οποίος για προσωπικούς λόγους έφυγε, θα αναπτύξει την εισήγησή του. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ για το κάλεσμα. Θα μιλήσει πρώτα η εκπαίδευση. Εγώ θα αναπτύξω το θέμα που αφορά την εκδήλωση του φαινομένου της σχολικής βίας μέσα στη σχολική κοινότητα. Και θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομη, δείχνοντάς σας και από την δεύτερη ιδιότητά μου ως διδάκτορ ψυχιατρικής, που ασχολούμαι χρόνια με την παραβατική αποκλίνουσα ή παθολογική συμπεριφορά, τα αίτια και τους παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν τα παιδιά μας σε μια τέτοια κατάσταση. Ξεκινώντας, ήθελα να αναφερθώ στο γεγονός ότι όλοι μας σίγουρα έχουμε βιώσει από τα παιδικά μας χρόνια κάποια κατάσταση βίας, ή οι ίδιοι ως θύματα ή βρισκόμενοι μπροστά σε ένα θέαμα κάποιας ακραίας συμπεριφοράς συμμαθητών μας. Το θυμόμαστε ακόμα και μέχρι σήμερα. Η ερώτησή μου όμως είναι, γιατί ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεκάδες μορφές ακραίας παραβατικής αποκλίνουσας συμπεριφοράς υπάρχουν ακόμα στα παιδιά μας. Τι είναι λοιπόν αυτό που οδηγεί τα παιδιά από την πολύ μικρή ακόμα ηλικία να φτάσουν σε αυτήν την κατάσταση, να διαμορφωθεί και να επηρεαστεί τελείως η συμπεριφορά τους, και ποιοι είναι οι παράγοντες που τα οδηγούν. Γιατί τα παιδιά αυτοκτονούν, γιατί φτάνουν στην νευρική ανορεξία, στην νευρική βουλιμία, στην κατάθλιψη, ακόμα και στο φόνο και στην αυτοκτονία. Τι συμβαίνει στα σχολεία? Υπάρχει βία? Υπάρχει. Υπάρχει κακοποίηση? Υπάρχει. Υπάρχει εκφοβισμός? Υπάρχει. Όμως ποια είναι η ένταση και η συχνότητα και ποια είναι τα αίτια? Αυτό σήμερα νομίζω ότι μας καίει περισσότερο και ως γονείς και ως εκπαιδευτικοί, εμείς που υπηρετούμε την εκπαίδευση. Η έκταση του φαινομένου σχολικής βίας είναι πάρα πολύ μεγάλη σε άλλα κράτη, όχι τόσο ευτυχώς ακόμα στην Ελλάδα. Ασχολούνται με το φαινόμενο από το 1970 στην Αμερική και στην Ευρώπη. Όμως επαναλαμβάνω, και αυτό είναι το χαρμόσυνο για μας, ότι στην Ελλάδα δεν έχει τη μορφή, την έκταση και την εικόνα που έχει σε άλλα κράτη. Στην Ελλάδα μόνο το 1/10 των μαθητών πιστοποιείται ότι ήταν θύματα θύτες, και αυτό είναι πολύ ελαφρύ το γεγονός της βίας το οποίο συμβαίνει μέσα στη σχολική πραγματικότητα. Έξω από το σχολείο μπορεί να είναι πολύ πιο έντονο, να είναι πολύ πιο δυνατό και η εικόνα αυτή. Οι μαθητές από 8 έως 12 τείνουν τις περισσότερες φορές να το λένε, να απολογούνται για αυτή την κατάσταση, είτε στους εκπαιδευτικούς, είτε στους γονείς, είτε στους φίλους του. Όμως, όσο μεγαλώνει η ηλικία, τόσο λιγότερο έχουμε την απολογία αυτής της κατάστασης. Τώρα, τα προβλήματα της σχολικής βίας αναγνωρίζονται κυρίως, και από ό,τι είδα και από τις προηγούμενες εισηγήσεις όση ώρα ήμουν εδώ, ως κοινωνικά προβλήματα. Και τα βλέπουμε και τα αντιμετωπίζουμε ως κοινωνικά φαινόμενα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Τα αίτια είναι πάρα πάρα πολλά και το φαινόμενο είναι πολύ παραγοντικό. Και έτσι εξετάζεται. Χωρίζεται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: τους κοινωνικούς παράγοντες, τους ψυχολογικούς παράγοντες, που είναι πάρα πάρα πολύ σοβαροί, και στους παθολογικούς ή οργανικούς, τους οποίους δεν μπορούμε να αγνοούμε.
Τώρα, στο επίπεδο των κοινωνικών παραγόντων, μεγάλη επίδραση για την αλλαγή της συμπεριφοράς του ατόμου παίζει το φυσικό περιβάλλον, το σχολικό περιβάλλον και το οικογενειακό περιβάλλον, όταν είναι ακατάλληλα. Τι σημαίνει προβλήματα στο φυσικό περιβάλλον? Συνθήκες διαβίωσης, μιλήσατε και για διάφορους οικισμούς, για διάφορες ομάδες ατόμων, κανόνες διαβίωσης μπορεί να επηρεάσουν και δυνητικά να φτάσει το άτομο σε μία αλλαγή της συμπεριφοράς του από το περιβάλλον. Δεν είναι όμως μόνο αυτό που θα το οδηγήσει. Σίγουρα προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει και το οικογενειακό περιβάλλον όταν αυτό είναι ακατάλληλο. Όχι βέβαια όλες αυτές τις περιπτώσεις που δείχνω μπορεί να μας φτάσουν στην παραβατική συμπεριφορά, αλλά όταν κάποιες από αυτές δεν αντιμετωπίζονται σωστά. Ας πούμε ένα διαζύγιο. Όλα τα διαζύγια, τα παιδιά των διαζευμένων γονιών φτάνουν στην παραβατική συμπεριφορά ή έχουν προβλήματα στην συμπεριφορά τους? Όχι. Αλλά εκεί όπου πλήττονται οι ρόλοι. Η μητέρα σου η τέτοια, ο πατέρας σου έτσι, η πεθερά μου που έφταιγε. Και ένα άλλο σημαντικό οικογενειακό πρόβλημα που ακόμα κρατάει σε καλό επίπεδο τα παιδιά μας στην Ελλάδα είναι οι ενδοεπικοινωνιακές σχέσεις. Εδώ στην Ελλάδα ακόμα κρατάν καλά. Υπάρχει η συνοχή του συστήματος της οικογένειας, της ομάδας. Τώρα, το σχολικό περιβάλλον και αυτό με τη σειρά του μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, κυρίως όταν είναι αυταρχικό, όταν υπάρχει έλλειψη συναισθηματικής και ψυχολογικής κάλυψης του παιδιού, όταν είναι αυστηρά δομημένο, ανελαστικό και δεν προσαρμόζεται. Εδώ είναι το πιο σημαντικό για μας τους εκπαιδευτικούς και τους σχολικούς συμβούλους που εκπονούμε προγράμματα, όταν δεν προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του μαθητή. Μπορεί αυτό από μόνο του το περιβάλλον να δημιουργήσει προβλήματα συμπεριφοράς. Οι ψυχολογικοί παράγοντες είναι αυτό που βλέπετε. Είναι ένα απίστευτο μπέρδεμα πραγμάτων, αιτιών, παραγόντων που συνυφαίνονται ο ένας με τον άλλον και μπορούν δυνητικά να δημιουργήσουν προβλήματα στη συμπεριφορά ενός ατόμου. Και το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι το άτομο γενικότερα ταυτίζεται με την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά των ατόμων που ασκούν αγωγή πάνω σε αυτό. Και αυτό το κάνει τελείως ασυνείδητα και οφείλεται σε έναν ασυνείδητο μηχανισμό της ταύτισης. Και πάρα πολλές θεωρίες έχουν ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι. Άρα λοιπόν, τι κάνει το παιδί? Μαθαίνει τις εντάσεις μας. Το παιδί μας, ο μαθητής μας, τις ψυχικές μας εκδηλώσεις, την έκφρασή μας και τους τρόπους συμπεριφορά μας. Είναι η ίδια η μάνα της, λέμε. Αυτό δεν είναι κληρονομικό χάρισμα, δεν είναι γονιδιακό. Είναι μια ασυνείδητη διαδικασία ταύτισης και μηχανισμού. Τώρα, μιλούσαμε λίγο με την κυρία Τσαπακίδου και μου είπε πώς ξεκινάνε τα προβλήματα και από πού. Από την πρώτη στιγμή που το παιδί αντιλαμβάνεται και προσλαμβάνει. Βέβαια, εγώ για τη σημερινή εισήγηση ομαδοποίησα λίγο τα ψυχολογικά προβλήματα ανά ηλικία και τα έβαλα σε ένα πλαίσιο για να καταλάβουμε πώς μπορεί να φτάσει ένα παιδί στην παραβατική συμπεριφορά, στην επιθετική συμπεριφορά, στον εκφοβισμό και στη βία, όταν προϋπάρχουν κάποια προβλήματα από άλλες ηλικίες. Στην υπιακή ηλικία, προβλήματα λόγου και ομιλίας, που σημαίνουν ότι το άτομο δεν επικοινωνεί, δεν έχει καλή επικοινωνία. Αντιζηλία, μεταξύ αδελφών κυρίως. Ψέματα, πειθαρχία, όρια, προβλήματα διατροφής, προβλήματα ύπνου και το βρεγμένο κρεβάτι, προβλήματα ενούρησης όταν δεν υπάρχει παθολογία, αλλά ακόμα και ένα πολύ σημαντικό γεγονός, ο αποχωρισμός, όταν αυτά δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα και με σοβαρότητα και προγραμματισμό, μπορεί το άτομο να φτάσει σε ακραίες παραβατικές συμπεριφορές. Θα μου πείτε, μα πώς από μία αντιζηλία μπορώ να φτάσω στην παραβατικότητα?
Ξαφνικά στα 65 μου δεν σκοτώνω τον αδερφό μου για τα χωράφια. Κάτι άλλο είχε προηγηθεί. Οι ρόλοι που διέπονται μέσα σε ένα σύστημα, σε μια οικογένεια, όλα έχουν την αξία τους. Τώρα, στη σχολική ηλικία, επίσης υπάρχει μια πλειάδα προβλημάτων που μπορεί να οδηγήσουν σε ακραίες συμπεριφορές. Προσπαθώντας να τα κατηγοριοποιήσω, έβαλα πρώτο το φόβο, γιατί είναι ένα κυρίαρχο, δυνατό συνέστημα μετά το θυμό. Και τα παιδιά τα οποία διέπονται από φόβους, μπορεί να φτάσουν σε ακραίες συμπεριφορές. Ο φόβος ή αδρανεί ή κινητοποιεί προς κάτι κακό, το ίδιο και ο θυμός. Η υπνοβασία, που είναι στα προβλήματα και στις διαταραχές ύπνου. Η κατακράτηση της αναπνοής, που εμφανίζεται σε χειριστικά παιδιά, σε παιδιά που θέλουν να κάνουν αυτό που αυτά πιστεύουν με αυτόν τον τρόπο. Η νευρική βουλιμία, η νευρική ανορεξία, η επιθετική συμπεριφορά. Το σχολικό άγχος, η σχολική αποτυχία και η ματέωση. Δεν ήταν αναλύω για να μην πάρω το χρόνο. Νομίζω ότι λίγο πολύ τα αντιλαμβανόμαστε. Και πάμε τώρα στην εφηβεία, που έχουμε πολύ μεγάλη εικόνα και έκφραση της παραβατικής συμπεριφοράς και της επιθετικής, γιατί οι έφηβοι από μόνοι τους έχουν κάποιες άλλες ανάγκες, έχουν δημιουργήσει κάποιες άλλες ανάγκες και άλλη ψυχολογία. Τι γίνεται? Οι έφηβοι έχουν την τάση να αντιστέκονται σε κάθε τι θεσμικό. Είσαι ένστολος, είσαι κακός. Είσαι διευθυντής, έχω πρόβλημα μαζί σου. Είσαι ο αρχηγός στην οικογένεια, μαλώνω και τσακώνομαι με σένα. Είμαι την μπαμπά, είμαι την μαμά. Άρα είναι μια ανάγκη των εφήβων, την οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν, γιατί δεν έχουν γίνει προηγούμενα πράγματα πιο μπροστά. Έχουν το άγχος και το πρόβλημα της ματέωσης, το οποίο δημιουργείται από τις διαδικασίες της μάθησης. Όλοι να γίνουμε κάτι, να πάμε κάπου. Έχουν μία έντονη στροφή για εκδίκηση και φυγή από την οικογένεια. Γιατί εξαφανίζονται τα παιδιά μας τα 14-15. Προεφηβεία, εφηβεία. Και πού τα βρίσκουμε? Η αστυνομία το ξέρει πολύ καλά. Κάτω από γέφυρες, τρυπημένα. Εκεί τα βρίσκουμε. Ή δεν τα βρίσκουμε ποτέ. Γιατί είναι παραβατική συμπεριφορά? Γιατί φεύγουν, προσπαθούν να ξεφύγουν, αλλά δεν είναι έτοιμα να το αντιμετωπίσουν. Η αυτοκτονία. Έχουμε πολλές αυτοκτονίες, αλλά δεν αναφέρονται, δεν είναι πιασάρικες στα ΜΜΕ. Αυτοκτονούν οι μαθητές κυρίως στο τέλος της σχολικής χρονιάς ή στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Είναι όμως η αυτοκτονία μια ψυχοπαθολογία. Είναι μια βαριά διαταραχή. Ξαφνικά δεν αυτοκτονώ γιατί έχω χρέος. Ούτε αυτοκτονώ γιατί με άφησε η φιλενάδα μου. Είμαι ήδη ασθενής. Πάσχω πολύ καιρό από κατάθλιψη, μανιοκατάθλιψη, δεν ξέρω τι, και φτάνω στην αυτοκτονία. Είναι το κερασάκι στην τούρτα. Οι έφηβοι που αυτοκτονούν δίνουν πάντα προειδοποίηση. Προειδοποιούν, το λένε. Όλοι οι αυτοκτονικοί το λένε. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε ανοιχτές τις κεραίες μας και ως οικογένεια και ως σχολείο, αλλά και ως κοινωνία. Δείχνουν σημάδια. Η κατάχρηση των τοξικών ουσιών. Γιατί οι έφηβοι πέφτουν στις ουσίες, στο ποτό, στο τζόγο, εθισμούς, στο διαδίκτυο? Γιατί έχουν προβλήματα αμυντικών μηχανισμών. Δεν μπορούν να ελέγξουν αυτές τις διαδικασίες άμυνας. Η ζήλια και η αντιμετώπιση του θανάτου και όλα αυτά στην εφηβεία μπορούν. Τώρα, παθολογικοί παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν επίσης σε ακραίες συμπεριφορές είναι οι δυσλειτουργίες και οι διαταραχές. Άτομα τα οποία πάσχουν από μόνιμες βλάβες, είναι φυσικό και επακόλουθο ότι θα παρουσιάσουν κάποια προβλήματα. Ακόμα και οι κάποιες ήπιες διαταραχές που αναφέρονται στις δυσκολίες σε επίπεδο δεξιοτήτων. Ο ορισμός τώρα της παραβατικής συμπεριφοράς σε σχέση με τον ορισμό της επιθετικής ή του εκφοβισμού έχει μία απλή διαφορά. Ο παραβατικός θέλει να κάνει κακό στον εαυτό του και με αυτή του την πράξη δημιουργεί δυσάρεστα συναισθήματα στους γύρω του. Ο στόχος του δεν είναι αυτός. Ενώ ο επιθετικός θέλει να βλάψει. Ο στόχος του είναι να βλάψει τους άλλους. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Εμείς αντιμετωπίζουμε μέσα στη σχολική κοινότητα
και επιθετικούς και παραβατικούς μαθητές. Το θέμα είναι να μπορούμε να τους διακρίνουμε. Πού εμφανίζεται αυτή η συμπεριφορά? Παντού. Παντού. Το άτομο το οποίο είναι είτε επιθετικό είτε παραβατικό δεν μπορεί να κρύψει τη συμπεριφορά του. Την εμφανίζει και στο σπίτι και στην οικογένεια και στις κοινωνικές συναναστροφές. Και πώς την εμφανίζει? Απλά, χωρίς να θέλω να σας κάνω ειδικούς. Εμφανίζεται ως μπελάς. Είναι ο μπελάς της μάνας του, είναι ο μπελάς του σπιτιού του, είναι ο μπελάς του σχολείου, ο μπελάς της εκδρομής, ο μπελάς της παρέας, ο μπελάς της γειτονιάς. Το μαζεύω. Και θεωρεί και ο ίδιος ότι έχει πρόβλημα. Έχει χαρακτηριστικά. Μπορούμε να κάνουμε διάγνωση. Στην εκπαίδευση τα διδάσκουμε αυτά ως σύμβουλοι. Έχει επιμονή, διαχειτικότητα και νοσηρότητα η παραβατικότητα. Έχει στάδια. Μπορούμε να την πιάσουμε, μπορούμε να την εντοπίσουμε και μπορούμε να βοηθήσουμε. Είναι μία υποκατηγορία από τις κατηγορίες της διαταραγμένης συμπεριφοράς στην ψυχιατρική και ανήκει στα προβλήματα με φτωχή πρόγνωση. Γιατί ο εκφοβισμός, που συνήθως αυτός μας ενοχλεί μέσα στο σχολείο και χάνουμε όλο το άλλο το τοπίο της παραβατικότητας, είναι μία υποκατηγορία της επιθετικής συμπεριφοράς. Καταλάβατε? Προχωράω, για να μην πάρω άλλο το χρόνο, ότι η επιθετικότητα στο σχολείο εμφανίζεται και εκδηλώνεται και στους μαθητές και προς τους εκπαιδευτικούς και προς το ίδιο το σχολικό κτίριο και την περιουσία και παρουσιάζονται δύο ψυχολογικά πορτρέτα προφίλ του θύματος και του θήτη. Και ο θήτης και το θύμα, τα οποία μπορεί και να αναλλάσσονται. Δηλαδή, ο θήτης μπορεί να γίνει θύμα και το θύμα μπορεί να γίνει θήτης. Ανάλογα με τις συνθήκες. Υπάρχει επιθετική συμπεριφορά, κατηγοριοποιείται και αυτή. Εμείς βλέπουμε και τις τρεις κατηγορίες μέσα στη σχολική πραγματικότητα, αλλά και στην οικογένειά μας. Υπάρχουν διαφορές στην έκφραση αυτής της συμπεριφοράς, οι οποίες οφείλονται στο φύλο, αλλιώς ενεργεί το αρσενικό, αλλιώς το θηλυκό, και αυτό οφείλεται στην ψυχοσύνθεση του φύλου. Και αυτό που μας σώζει για να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε είναι η εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης, η ενημέρωση, αυτό που σήμερα κάνουμε και πολύ καλά είπε η καθηγήτριά μου, κυρία Τσαπακίδου, ότι κρίμα που δεν είναι πολλοί γονείς, αν και εσείς είστε γονείς και θα... και μετράει, είναι η ενημέρωση και είναι και η διαχείριση της κρίσης. Πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε φαινόμενα τα οποία πέφτουν στην αντίληψή μας, είτε ως εκπαιδευτική είτε ως λειτουργή, οτιδήποτε λειτουργεί. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία εμείς εφαρμόζουμε στις σχολικές μας μονάδες και εγώ ιδιαίτερα στην περιφέρειά μου εδώ και 6-7 χρόνια φτιάχνουμε τέτοια προγράμματα και έχουν μεγάλη αποδοτικότητα, τα οποία μπαίνουν και σε πρωτογενή επίπεδο και σε δευτερογενή και σε τριτογενή, δηλαδή είναι πριν την πρόληψη, αφού το βρούμε και αφού το βρούμε και βρούμε και την αιτία, χτυπάμε κατευθείαν εκεί δηλαδή στοχεύουμε, και αυτά τα προγράμματα μπορούν να υλοποιηθούν όχι από ένα άτομο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Χρειάζεται ομάδα, χρειάζεται συνεργασία. Ο περιφερειακός μας διευθυντής, ο κ. Καρατάσος, σας μίλησε για το παρατηρητήριο, που ήταν μια εξαιρετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, για να συντονιστούμε όλοι εμείς, εσείς, οι φορείς, οι πάντες, οι δήμοι, ακόμα και τα πανεπιστήμια, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας σε μια κοινή συνεργασία, γιατί δεν αντιμετωπίζεται μόνο του το φαινόμενο. Τεχνικές υπάρχουν πολλές, δεν θα σας τις πω. Το σχολείο είναι ένας χώρος που έχει τη δυνατότητα να μεταβολίζει τα συναισθήματα των παιδιών μας, όμως όχι να τα ποινικοποιεί. Εμείς δεν μπορούμε μέσα στην εκπαίδευση να δεχθούμε την ποινικοποίηση και την τιμωρία αυτών των διαταραγμένων συμπεριφορών. Άλλος είναι ο στόχος μας. Η πρόληψη, η πρόληψη, η πρόληψη. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Βαβέτζη. Ξεκινώντας από την προσχολική και φτάνοντας μέχρι την εφηβεία, και βέβαια ο λόγος τώρα θα είναι στον πρώην εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, τον κύριο λογοθέτη Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μιλήσει ο ανήλικος εγκληματίας, θήτης ή θύμα. Κύριε Σχέρη, καλημέρα σας. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, έως και τηλεγραφικός, προσπαθώντας κάπως να διευκολύνω το Προεδρείο σε αυτή τη μικρή
καθυστέρηση έτσι που υπάρχει. Κοιτάξτε, και μόνο ο τίτλος αυτής της εισήγησης, το παιδί ο ανήλικος είναι θήτης ή θύμα, και μόνο λοιπόν αυτός ο τίτλος δείχνει ακριβώς τον πυρήνα του προβληματισμού μας. Δηλαδή κάπου καταλαβαίνουμε ότι η μηχανιστική αντιμετώπιση αυτού του ερωτήματος, ποια είναι η μηχανιστική, έκανε ένα αδίκημα, ένα έγκλημα, θήτης, εγκληματίας. Αυτή είναι η μηχανιστική, αλλά κάπου μέσα μας. Όλοι καταλαβαίνουμε, χωρίς όλοι να είμαστε ειδικοί κατά ανάγκη, ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτή τη συλλογιστική. Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει ή πρέπει μια πιο ουσιαστική προσέγγιση του προβλήματος αυτού. Και πάντοτε, ευθέως και από την αρχή ακόμα σας το λέγω, ακραδάντως πίστευα και πιστεύω ότι το παιδί είναι θύμα εντελώς ανεξάρτητα από την πράξη για την οποία κατηγορείται. Και μάλιστα να σας πω και το εξής. Χρόνια πολλά τώρα, έχοντας μια άμεση επαφή διδάσκοντας χρόνια στις σχολές αξιωματικότητας αστυνομικές, όποτε το θέμα δεν ήταν εξειδικευμένο που μου ζητούσε η ηγεσία να αναπτύξω, εξειδικευμένο θα πει ποινικού δικαίου, ποινικής δικονομίας και τα σχετικά, και αφήνετο στη δική μου διακριτική ευχέρεια, πάντοτε το θέμα το οποίο επέλεγα ακριβώς να περάσω στους αστυνομικούς και πιστεύω σε κάποιο μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό το πετύχαινα, ήταν ακριβώς αυτό. Ότι το παιδί το οποίο κάνει μια παράβαση είναι και αυτό θύμα. Και ξέρετε κάτι, για να φτάσει το παιδί να κάνει την παράβαση, πάει να πει ότι παρεύει ή δεν ήξερε ή δεν ακολουθούσε κάποιες ηθικές αξίες. Όμως οι ηθικές αξίες, κυρίες και κύριοι, δεν πέφτουν από τον ουρανό μέσα στο μυαλό του παιδιού και μέσα στο χαρακτήρα του. Οι ηθικές αξίες, η ηθική δηλαδή θωράκισή του, είναι και αυτή αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας. Και μάλιστα συγκεκριμένης διαδικασίας σε μια προσωπικότητα στην οποία αποδίδουμε και ορθά συνήθως τους χαρακτηρισμούς, τους αρνητικούς, αδέξιο, ξέρω εγώ κτλ, άπειρο, αδύναμο να κατανοήσει πολλά πράγματα. Σε αυτό λοιπόν το παιδί προσπαθούμε να περάσουμε αυτές τις αρχές. Εάν δεν τις περάσουμε σωστά, εάν το παιδί δεν έχει ένα υπόβαθρο στο οποίο δεν θα επεκταθώ, γιατί η κυρία, η προηγουμένη εισηγήτρια, το ανέλησε πληρέστατα, αν δεν υπάρχει, αν έχει ελλείψεις, ελλείμματα αυτό το ιστορικό του παιδιού, πώς θα εγκολπωθεί αυτές τις αξίες. Πιστεύω λοιπόν ακράδαντα, και πιστεύω το συμμερίζονται όλοι όσοι έχουν κάποια επαφή με το πρόβλημα, το εξής: η πίστη και η κοινή πεποίθηση ότι το έγκλημα ενός παιδιού είναι η αρχή μιας διαδικασίας. Τι θα πει αρχή, πώς το έκανε, γιατί το έκανε, πού θα το στείλουμε, στο αναμορφωτήριο, δεν θα το στείλουμε. Δεν είναι η αρχή. Δεν είναι η αρχή. Εντελώς αντίθετα, είναι το τέλος μιας διαδικασίας. Το παιδί λοιπόν που εγκληματεί δεν άρχισε κάτι εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή ολοκλήρωσε κάτι. Πολλά ακούσατε προηγουμένως και σωστά, γι' αυτό δεν επιμένω καθόλου. Όταν λείπουν λοιπόν αυτά τα πολλά και σωστά, κάποια στιγμή το παιδί θα παραπατήσει. Πόσο φταίει όμως το παιδί για αυτό το πράγμα? Σας βεβαιώνω από πολύχρονη εμπειρία στον χώρο της δικαιοσύνης, ένα μεγάλο κομμάτι της οποίας ήταν το εισαγγελικό, σήμερα το δικηγορικό, πάλι δηλαδή στον χώρο της δικαιοσύνης. Σας βεβαιώνω ότι δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση παιδιού που να σηκώθηκε ελευθερία στα καλά καθούμενα ένα πρωί και να είπε: τι να κάνω σήμερα, να πάω να γίνω χρήστης ναρκωτικών. Σας βεβαιώνω, βεβαίως ακολουθεί η πολύπειρη εισαγγελέας, η κυρία Κωστίδου, η οποία πιστεύω θα το επιβεβαιώσει, ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ένα παιδί λοιπόν με ηθικές αρχές, με ομαλό οικογενειακό περιβάλλον, ή ένα παιδί με δυσχερές οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο όμως το βίωσε, το εκλογήκευσε κτλ, δεν θα σηκωθεί ένα πρωί να πει πάνε να ληστέψω μια τράπεζα. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Ή να μην πω δεν υπάρχει πουθενά, ίσως είναι υπερβολή. Εγώ έχω 39 χρόνια στον χώρο αυτών της δικαιοσύνης υπό ποικίλες ιδιότητες, δεν το έχω δει ποτέ αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό συγκινήθηκα που άκουσα κάτι το οποίο δεν ήμουν σίγουρος αν ισχύει. Συγκινήθηκα από τον κύριο Καρατάση όταν είπε ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα, η κυρία είπα Κωστίδου πολύ περισσότερα θα σας πει, ένα πρόγραμμα
επισκέψεως ενός κλιμακίου με επικεφαλής την εισαγγελέα ή τον εισαγγελέα ανηλίκων όταν υπάρχει στα παιδιά του σχολείου. Γιατί χωρίς ίσως να το συνειδητοποιούμε, γιατί το καλό δεν φαίνεται, το κακό φαίνεται, κάποιες δεκάδες ή εκατοντάδες παιδιών δεν θα φτάσουν ποτέ στο κατόφλι της ποινικής δικαιοσύνης εξαιτίας αυτής της επισκέψεως. Αυτά τα παιδιά δεν θα τα δούμε ως πουθενά. Αυτός που δεν κάνει κάτι δεν απεικονίζεται σε καμιά στατιστική. Μην πέφτουμε όμως ή μην πέσουμε στο λάθος να πιστέψουμε ότι αυτό είναι αμεληταίο. Δεν το είδαμε πουθενά το αποτέλεσμα. Δεν το είδαμε, αλλά το καταλαβαίνουμε. Το υποψιαζόμαστε. Και μάλιστα θυμήθηκα και κάτι, έτσι μια φράση προπολών, να μνημονεύτων ετών, όταν ήμουν και εγώ εισαγγελέας. Και επιχείρησα να κάνω αυτό το πράγμα στα σχολιά μιας περιοχής, όχι στη Θεσσαλονίκη βέβαια, σε κάποιες ερωτήσεις από το Υπουργείο Παιδείας και τα λοιπά, εύλογα και από ενδιαφέρον βέβαια, η απάντησή μου η μονολεκτική, μια φράση ήταν: χίλιες φορές καλύτερα τα παιδιά να δουν τον εισαγγελέα στο σχολείο τους παρά να τον δουν μετά το σχολείο τους. Και ονόν νοήτο. Φαίνεται ότι η σκέψη μου αυτή, όπως άκουσα προηγουμένως, ήταν σωστή, γιατί ακολουθείται ίσως και από άλλους εισαγγελείς, οι οποίοι βέβαια σήμερα έχουν και ασκούν το λειτουργήμα αυτό. Τέλος, γιατί σας είπα και θα το τηρήσω ότι θα είμαι τηλεγραφικός, ξέρετε, η βούληση για να καταλογίσουμε σε κάποιον ένα δίκημα, όπως λέμε, ένα έγκλημα το οποίο έκανε, πρέπει να το έκανε με τη βούλησή του, εννοείται. Αυτή όμως η βούληση αποδοκιμάζεται, από την ένομη τάξη βέβαια εννοώ, στο μέτρο που δημιουργήθηκε ελεύθερα και με συνείδηση του αδίκου. Τι θα πει αυτό το πράγμα με απλά λόγια? Θα πει για να καταλογίσουμε σε κάποιον, αλλά εμπροκειμένως στο παιδί, μια που είναι αυτό το θέμα αυτής της σύντομης παρουσίασης εδώ. Για να καταλογίσουμε λοιπόν στο παιδί την υπαιτιότητα αυτή, πρέπει το παιδί να είχε συνείδηση του αδίκου. Και σας ρωτώ, για να προλάβω και ένα ενδεχόμενο ερώτημα ίσως για μετά στη συζήτηση. Μα καλά, σπουδαίο πράγμα είναι να έχει το παιδί συνείδηση του αδίκου? Δυσχερές είναι? Είναι από δυσχερέστατον έως αδύνατον. Και ξέρετε γιατί? Γιατί το παιδί όταν αρχίζει την όταν αρχίζει λοιπόν, πού βρίσκεται αυτό το παιδί? Βρίσκεται μέσα σε μια κοινωνία στην οποία όλα τα μηνύματα είναι αρνητικά. Ένα σύστημα λοιπόν προβληματικό από πάνω κάτω. Αυτό που μέρα νύχτα βλέπετε εσείς και εγώ στην τηλεόραση, δεν το βλέπουν τα παιδιά? Δεν βλέπουν τα παιδιά, τα οποία ούτε τυφλά είναι ούτε κουφά? Δεν βλέπουν και δεν ακούν ότι ο βασικός μηχανισμός λειτουργίας αυτού του κράτους είναι η απάτη? Του βλέπουμε εμείς και αυτά δεν τα βλέπουν? Δεν βλέπουν αυτά τα παιδιά ότι όποιος προλάβει και κάνει το αυθαίρετο, όποιος προλάβει και καταπατήσει, όποιος, στο τέλος θα δικαιωθεί από την πολιτεία? Και όλοι αυτοί λοιπόν, είτε που κάνουμε αυτά τα πράγματα, είτε που βλέπουμε αυτά τα πράγματα, είτε που ανεχόμαστε αυτά τα πράγματα, μόλις παραπατήσει το παιδί, θα σηκώσουμε το δάχτυλο και θα αρχίσουμε τους δεκάρικους λόγους για την νεολαία που εκτροχιάστηκε, για τα κακά παιδιά που δεν όπως ήμασταν εμείς. Έγινε, φαίνεται, καμιά γενετική αυτή, να πούμε, μετάλλαξη. Και δεν έχουμε το θάρρος ως κοινωνία και ως άτομα να πούμε το κακό μας χάλι και η δική μας εικόνα είναι αυτή στην οποία καθρεφτίζονται τα παιδικά αυτά πρόσωπα. Άρα λοιπόν, έφτασε το δεκάλεπτο και θα το τηρήσω, δεν ήταν σχήμα λόγου. Είναι το τελευταίο λεπτό του δεκαλέπτου. Στο τελευταίο αυτό το λεπτό του δεκαλέπτου λοιπόν, δεν φτάνει να καταλήξουμε στην πρόταση με την οποία ξεκίνησε αυτή η σύντομη εισήγηση, ότι το παιδί δεν είναι θήτης ό,τι και αν κάνει, αλλά είναι θύμα. Αλλά να προσθέσουμε και μια λεξούλα ακόμα, ότι το θύμα αυτό
δεν θυματοποιήθηκε με κάποιον τρόπο μαγικό και μεταφυσικό. Το θύμα αυτό το θυματοποίησαμε εμείς. Είτε με τις πράξεις μας, είτε τρεις χειρότερα με τις παραλήψεις μας. Συνεπώς, πριν μεταχειριστούμε με τον α, β, γ, δ τρόπο ένα παιδί που υπέπεσε σε μια παράβαση, θα πρέπει να απαντάμε ή να ψάχνουμε ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Όχι, όχι το αν έκανε ή δεν έκανε το παιδί αυτή την πράξη, όπως καμιά φορά παρασυρώμαστε και το κάνουμε όλοι οι δύο στα δικαστήρια, αλλά το γιατί την έκανε αυτή την πράξη. Και τότε θα δείτε και θα δούμε όλοι πόσο πιο διστακτικοί θα είμαστε στο να εγείρουμε τη ρομφαία της τιμωρίας και να του καταστρέφουμε αυτό το παιδί. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πέραν του εύκολου και τυπικού συμπεράσματος, το παιδί βέβαια είναι θύμα αυτών των ιστοριών, θα πρέπει να το μεταχειριζόμαστε και αναλόγως. Θερμά σας ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την τόσο εμπεριστατωμένη παρουσίασή σας, αλλά και το σύντομο μαζί. Παρακαλώ πολύ την κυρία Μαρία Κωστίδου, εισαγγελέας Ποτοδικών, εισαγγελέας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, να μας παρουσιάσει το θέμα της, που είναι αντιμετώπιση φαινομένων της σχολικής βίας. Να σας χαιρετήσω όλους. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα σας πω δύο λόγια, όσο πιο σύντομα μπορώ, για το φαινόμενο της σχολικής βίας, που δυστυχώς στις μέρες μας υπάρχει μια έξαρση του φαινομένου και έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Και αυτό ευαισθητοποίησε και κινητοποίησε την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης να αναλάβει μια πρωτοβουλία. Κοινοποιήσαμε ένα έγγραφο από 1η Μαρτίου του 2013 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου σκοπό είχαμε να πραγματοποιήσουμε εισαγγελείς ανηλίκων ενημερωτικές επισκέψεις σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια της πόλης της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ενημερωθούν οι διευθυντές των σχολείων, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, αλλά και οι ίδιοι οι μαθητές, για το πώς θα αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της σχολικής βίας, ποιες είναι οι ποινικές κυρώσεις που επιφέρει ο νόμος για παρόμοιες παραβατικές συμπεριφορές, ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθείτε όταν διαπιστώνετε η τέλεση εξώφυνων πράξεων εντός των χώρων των σχολείων. Για να μην παρεξηγηθώ, σε καμία περίπτωση επειδή ως ιδέα και ως πρωτοβουλία ήταν δική μου και κατόπιν συνεννοήσεως βέβαια με τους προϊσταμένους μου, με τον εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος είναι ενήμερος και ενέκρινε την πρωτοβουλία μου, σκοπός μου δεν είναι η ποινικοποίηση σε καμία περίπτωση τη συμπεριφορά των μαθητών. Εγώ αυτό που θέλω να κάνω είναι η ενημέρωση, η πρόληψη και η ενημέρωση των μαθητών, από αυτό έχουν ανάγκη, και των ίδιων των εκπαιδευτικών, για το φαινόμενο της σχολικής βίας, για την παραβατικότητα, επ' ευκαιρία όταν τους μιλάω, για την παραβατικότητα των ανηλίκων, για τα ποια αδικήματα διαπράττουν οι ανήλικοι, ότι πολλές φορές οδηγούνται στα δικαστήρια ανηλίκων, τι επιβάλλουμε όταν οδηγούνται. Και πολύ σωστό αυτό που είπε ο κύριος λογοθέτης πριν, όταν ήδη ξεκίνησα αυτό το εγχείρημα, έχω πάει σε 11 σχολεία στη Θεσσαλονίκη και θα συνεχίσω. Το πρώτο που τους λέω είναι αυτό που είπε ο κύριος λογοθέτης: ήρθα εγώ στο χώρο σας, και νομίζω αυτό πρώτη φορά έχει γίνει, εισαγγελέας να πάει στο χώρο των σχολείων. Επαναλαμβάνω, όχι για να ποινικοποιήσει τη συμπεριφορά των μαθητών, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Και τους λέω αυτό το πράγμα: ήρθα στο χώρο σας για να σας ενημερώσω, για να μην έρθετε εσείς στον δικό μου. Ακριβώς αυτό, έτσι ξεκινάω. Κύριε λογοθέτη, πολύ σωστό αυτό που είπατε. Και χωρίς να ξέρω τι θα λέγατε, γι' αυτό γέλασα και την ώρα. Ξεκινάω λέγοντας αυτό. Του λέω αυτό το πράγμα. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι το λέτε. Ναι. Πόσο σωστό είναι. Ναι. Και ούτε έχουμε συνεννοηθεί. Εννοείται γι' αυτό, για το τι θα πούμε. Κι όμως έχουμε κοινή συμπλέον. Λοιπόν, και αυτό ενδιαφέρει την εισαγγελία ανηλίκων. Αυτό. Εμείς δεν θέλουμε παραβατικούς νέους. Εμείς θέλουμε να προλάβουμε την παραβατικότητα. Και στα παιδιά αυτό λέω. Χαίρομαι, τους λέω, που έχω ακροατήριο που
Εντάξει, πρώτη φορά σας μιλάει εισαγγελέας. Γιατί, για να ενημερωθείτε και δεν θέλω κανέναν από εσάς να δω στα δικαστήρια ανηλίκων. Και θα χαρώ. Αυτό θα με κάνει ευτυχισμένη και θα πιστέψω ότι κάτι πέτυχα και η προσπάθειά μου. Γιατί αυτή η προσπάθεια αντιλαμβάνεστε ότι απαιτεί κόπο, έτσι. Ο χρόνος μας είναι. Έχουμε υπηρεσίες, δικαστήρια. Ο χρόνος μας είναι περιορισμένος έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, στο λίγο χρόνο που έχω. Διότι δεν έχουμε απαλλαχθεί εμείς από τις υπηρεσίες της άλλης για να κάνουμε αυτό το έργο. Αυτό είναι επιπλέον. Είναι του ελεύθερου. Διαθέτουμε τον ελεύθερο χρόνο μας για να γίνει αυτό. Λοιπόν, το ξεκίνησα εγώ και θα το συνεχίσουν και οι συνάδελφοί μου, άλλοι δύο εισαγγελείς ανηλίκων. Λοιπόν, διαθέτουν τον ελεύθερο χρόνο μας και αυτό για να ενημερώσουμε τα παιδιά. Λοιπόν, θα σας πω λίγα λόγια έτσι για τη σχολική βία. Η βία είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και εμφανίζεται σε όλες τις κοινωνίες. Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε αύξηση των φαινομένων βίας σε παγκόσμια κλίμακα και ιδιαίτερα στις πολιτισμένες δυτικές κοινωνίες, στις οποίες ανήκουμε και εμείς. Πού οφείλεται, ποιοι είναι οι παράγοντες? Η αύξηση της ανεργίας, η οικονομική κρίση, η ανθρώπινη απληστία, ο άμετρος καταναλωτισμός, η κρίση των ηθικών αξιών με την προβολή προτύπων εύκολου πλουτισμού, η έλλειψη κοινωνικού ελέγχου, η κρίση του θεσμού της οικογένειας, οι κοινωνικές ανισότητες, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η αρνητική επίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η εχθρότητα, η έλλειψη εμπιστοσύνης που χαρακτηρίζει τα μέλη της σύγχρονης κοινωνίας. Το σχολείο τι κάνει? Αντανακλά την κοινωνία στην οποία ανήκει, καθώς αποτελεί ένα τμήμα της. Δεν θα ήταν δυνατόν λοιπόν να λείπει βία από αυτό. Ο όρος σχολικής βία όμως δημιουργεί τη λανθασμένη εντύπωση ότι πρόκειται για περιστατικά που σχετίζονται με τη χρήση όπλων από ανηλίκους στον χώρο του σχολείου, ενώ περιστατικά μικρότερης βαρύτητας, όπως μικροκλοπές, εκφοβισμός, βανδαλισμός, παραβλέπονται. Αν θέλουμε να δώσουμε τον όρο τι είναι σχολική βία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οποιαδήποτε συμπεριφορά που προσβάλλει το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου ή το κλίμα σεβασμού ή δυσχεραίνει το στόχο του σχολείου να μείνει απαλλαγμένο από ενέργειες που στρέφονται κατά προσώπων ή περιουσίες ή σχετίζονται με ναρκωτικά, όπλα, διαρρήξεις ή αταξία. Γνωστό σε όρους ο σχολικός εκφοβισμός που υπάρχει στα σχολεία μας, το γνωστό bullying, όπου χαρακτηριστικό του εκφοβισμού αυτού είναι η επιβολή δύναμης ισχυρωτέρων ατόμων σε άτομα περισσότερο αδύναμα. Όταν πάω στα σχολεία, τώρα σας λέω τη θεωρία την οποία λίγο πολύ γνωρίζετε, αλλά είναι πολύ σημαντικό πλέον, έχω και πέρα από την δικαστηριακή πρακτική, που έτσι κι αλλιώς έχω λόγω της συμμετοχής μου στη συνεδριάση των ποινικών δικαστηρίων και των δικαστηρίων ανηλίκων, έχω πλέον και μια εμπειρία από την επαφή μου αυτή. Αυτή την επαφή ήθελα να έχω με τους εκπαιδευτικούς, με τα παιδιά, στο χώρο τους, όχι στο χώρο μου, στα δικαστήρια. Έτσι, για να νιώθουν και πιο άνετα. Να νιώθουν, πάω εγώ στο χώρο τους. Λοιπόν, ήταν λίγο πολύ, μου είπαν οι διευθυντές, άλλα σχολεία έχουν περισσότερο σοβαρά περιστατικά, άλλα λιγότερο σοβαρά περιστατικά. Άρα, σχολικός εκφοβισμός υπάρχει. Υπάρχει αυτό που είπε ο κ. Λογοθέτης. Θύτες και θύματα υπάρχουν, δυστυχώς. Και αυτό εμένα, αυτό που με ενδιαφέρει και που είπα και στους εκπαιδευτικούς, το άκουσαν για τα παιδιά, γι' αυτό θέλω συγχρόνως να πούν και οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές. Ρόλος όλων είναι να βοηθήσουμε τα θύματα που έχουν υποστεί κάποια μορφή βίας, σωματική, έτσι, ή λεκτική. Αλλά τι λέω στα παιδιά, μη φοβάστε. Με τον φόβο ποτέ καμία κοινωνία δεν πήγε μπροστά. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι πολλά παιδιά που έχουν υποστεί βία φοβούνται να το πούν. Φοβούνται κάπου, ή στους γονείς, ή στον δάσκαλο, ή στον καθηγητή. Να πάψουν να φοβούνται, αυτό τους λέω. Θέλει θάρρος. Διότι όσο φοβούνται, οι θύτες παίρνουν αέρα, το αντιλαμβάνεστε, και κάνουν μεγαλύτερη, ασκούν μεγαλύτερη μορφή βία. Τους έλεγα να μην φοβούνται, να το λένε στους γονείς, στους καθηγητές. Λοιπόν, και το σχολείο πρέπει να ξέρει. Είναι μια μικρή κλειστή κοινωνία που να ξέρει ποιοι είναι οι θύτες, ποια είναι τα θύματα, να λάβει αναλόγως τα απαραίτητα μέτρα. Αυτό εκτός της επέμβασης, δεν μιλάμε για εισαγγελική παρέμβαση σε αυτό. Αυτά τα θέματα να ρυθμίζονται και κανονικά πρέπει να ρυθμίζονται εντός του χώρου του σχολείου. Βέβαια, τους είπα ότι αν κάτι, αν είναι ένα περιστατικό πολύ σοβαρό και δεν μπορεί ο διευθυντής να το αντιμετωπίσει, έτσι, τότε η εισαγγελία ανηλίκων γι' αυτό είναι. Και θα είναι παρούσα για να βοηθήσει, τα σχολεία. Έτσι, όχι να τιμωρήσει τους μαθητές με την έννοια να τους πάει στα δικαστήρια τους. Οτιδήποτε. Δεν μας ενδιαφέρει μας αυτό.
Γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε και να συνεργαστούμε με τα σχολεία, που πολλές φορές είναι ο πέμπτος χρόνος που είμαι στο τμήμα ανηλίκων και βλέπω ότι τα περιστατικά, γι' αυτό κινητοποιηθήκαμε φέτος, χρόνο με το χρόνο αυξάνονται. Και της παραβατικότητας των ανηλίκων στο σύνολο, αλλά και της βίας που υπάρχει μέσα στα σχολεία. Τι να σας πω τώρα, περιπτώσεις. Μέχρι και βιασμό έχουμε μέσα σε σχολεία, έτσι, στις τουαλέτες. Όπως είπα, συνέβη και αυτό. Και έχω πει και λέω και στους εκπαιδευτικούς, θα είστε προσεκτικοί. Αυτοί που είναι, όχι να τους τρομοκρατήσω, εμένα δεν είναι ο ρόλος μου, τι να τρομοκρατήσω, ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του και ανάλογα με την ιδιότητα που έχει. Αλλά θα είστε προσεκτικοί, λέω στους εκπαιδευτικούς, την ώρα του διαλύματος, γιατί εκεί γίνονται τα περιστατικά, τα βία. Σε κάθε διάλειμμα είναι κάποια εκπαιδευτική υπηρεσία, έτσι. Άλλο στον πρώτο όροφο, άλλο στο ισόγειο, άλλο στις τουαλέτες. Λοιπόν, αυτή που είναι εφημερία, που είναι έτσι, τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα, θα είναι προσεκτική. Να μην συμβαίνουν περιστατικά ούτε στις τουαλέτες. Διάφορα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι συμβαίνουν και να φανταστείτε ότι δεν καταγγέλλονται όλα και δεν φτάνουν όλα στην εισαγγελία. Και αυτά που φτάνουν ήδη είναι σοβαρά. Στο εξωτερικό σίγουρα υπάρχει μεγαλύτερη μορφή σχολικής βίας. Σας λέω παράδειγμα στη Γαλλία που έχουν φτάσει εκεί, αλλά δεν θέλουμε να φτάσουν. Δεν θέλουμε τα δικά μας τα παιδιά να φτάσουν εκεί. Στη Γαλλία τη συμπλοκή των ξυλοδαρμών παρακολουθούν άλλοι νεαροί ως θεατές, παρακολουθούν τον ξυλοδαρμό κάποιου παιδιού και καταβάλουν και αντίτιμο, ένα ευρώ. Στην Αμερική και στην Ευρώπη. Μια νέα μορφή άσκησης βίας. Τι κάνουν, συμμορία εφήβων που ξυλοκοπά συνομιλίκους, το βιντεοσκοπεί όλο αυτό, τον ξυλοδαρμό, και μετά το κυκλοφορούν το βίντεο στο διαδίκτυο. Και χαίρονται πλέον τα παιδιά μας, χαίρονται βλέποντας τη βία. Βέβαια, σημαντικό ρόλο σε αυτό, στη βία που βλέπουν τα παιδιά, παίζουν αυτό που είπε και ο κύριος λογοθέτης, ούτε συνεννοημένοι να είμαστε. Ούτε να το πιστέψω ότι δεν ήμασταν. Να πιστέψω ότι είμαι. Θέλω να φερθώ σε αυτό. Χωρίς το πρώην εισαγγελέα. Γι' αυτό συμπλέουμε. Αυτό θα έλεγα, το έχω σημειωμένο. Δυστυχώς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης διαμορφώνουν κοινωνικές τάσεις, κοινωνικούς κανόνες, προβάλλουν τη βία σαν μέσο διασκέδασης, αφού είναι κρυφή διαφήμισή της. Η τηλεοπτική βία είναι ανησυχητικό φαινόμενο, αφού η αλόγιστη χρήση της τηλεόρασης επιφέρει αρνητικά ψυχοσωματικά αποτελέσματα. Στο διαδίκτυο, η πρόσβαση είναι ελεύθερη. Μπορούν να το χρησιμοποιήσουν άτομα που μπορούν να βλάψουν άλλους για δικό τους όφελος γρήγορα και με λιγότερες πιθανότητες αποκάλυψης. Χρησιμοποιείται και για παράνομες ενέργειες, όπως διακίνηση ναρκωτικών, πορνείας. Η χρήση του είναι θετική στα σχολεία, αλλά αρνητική στο σπίτι, όταν δεν υπάρχει επίβλεψη των γονέων. Και μετά, να σας πω τώρα, συσχετίζω την ομιλία μου εδώ με αυτά που λέω έτσι και στο σχολείο, ένας συνδυασμός. Και εκεί, όταν ομιλώ, τους καταλήγω και τους λέω ότι η συμβολή των εκπαιδευτικών είναι σημαντική. Εννοείται ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να δείχνουν ισότητα, να είναι δίκαιοι. Και πάμε στην πρόληψη της βίας, πώς μπορεί να γίνει, με την κατάλληλη επιμόρφωση του διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού, με ημερίδες που θα διοργανώνονται. Θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να προβαίνουν σε δραστηριότητες μέσα στην τάξη, με στόχο την αύξηση της επίγνωσης των παιδιών, την προώθηση του δημοκρατικού κλίματος, με κύκλους συζητήσεων και με την εφαρμογή συστήματος προστασίας και στήριξης για τα θύματα. Μας ενδιαφέρει να προστατεύσουμε έτσι τα θύματα μέσα στη σχολή που έχουν υποστεί αυτή τη βία και να καλλιεργούν φυσικά την αποδοχή της διαφορετικότητος. Και πάντα αναφέρω, όπως θα το ένα λεπτό, θα πω και για την ενδοοικογενειακή βία που δυστυχώς στις μέρες μας υπάρχει σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς. Αυτή είναι και υποχρεωμένη σύμφωνα με τον νόμο 3500 του 2006 στο άρθρο 23, που πρέπει πλέον ο εκπαιδευτικός, όταν αντιληφθεί ότι σε βάρος κάποιου μαθητή υπάρχει κακοποίηση από το σπίτι του προφανώς, να ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τον διευθυντή και ο διευθυντής του σχολείου, τον εισαγγελέα ή την αστυνομική αρχή. Οπωσδήποτε εμείς πρέπει να ενημερωνόμαστε. Αυτό το απευθύνομαι και στους δήμους, έτσι, σε όλους τους φορείς. Η εισαγγελέα λοιπόν πρέπει να ενημερώνεται όταν βλέπετε ένα παιδί που δείχνει, έχει ενδείξεις κακοποίησης, σημάδια μόλοπες στο σώμα του. Διότι εμείς έχουμε τον τρόπο, στέλνουμε κοινωνικούς λειτουργούς στις οικογένειες για να δούμε τι συμβαίνει και αν όντως υπάρχει κακοποίηση με τη μορφή ξυλοδαρμού ή σεξουαλικής κακοποίησης. Ενδεχομένως, τότε θα λάβουμε κάποια μέτρα ή αν η κακοποίηση είναι μεγάλη, μπορεί και να αφαιρέσουμε την επιμέλεια από τους γονείς.
είχα να πω, να μην σας βγάλω χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε και εγώ με τη σειρά μου και βέβαια να πω ότι αν είχαμε πραγματικά χρόνο θα θέλαμε περισσότερα να μας πείτε και εσείς και ο κύριος λογοθέτης που είχατε έτσι ένα κοινό παρανομαστή, την παιδαγωγική. Γι' αυτό ταυτιστήκατε τόσο πολύ στις απόψεις σας.